Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και τώρα να συνεχίσουμε και να πάμε μέχρι την Ιγουμενίτσα και εκεί θα συναντήσουμε τον δημοσιογράφο Φίλιππο Πλιακοπάνο. Καλησπέρα Αγγελική, καλησπέρα και στους τηλεθεατές και καλό μήνα σε όλους. Είμαστε εδώ στην Ιγουμενίτσα, δίπλα στο πολιτιστικό χώρο Πάρθεων και έχουμε μαζί μας τον αντιδήμαρχο του Δήμου Ιγουμενίτσας, υπεύθυνο πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας, τον κύριο Δημήτρη Δημάκο, να μας πει λίγα λόγια για το καρναβάλι του Δήμου Ιγουμενίτσας που διοργανώνεται φέτος. Αρχικά Φίλιππε, να σου πω και εγώ καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα. Ωραία, και καλό μήνα. Καλό μήνα και πάλι. Ωραία, ναι. Και τώρα, από ό,τι κατάλαβα, βασικά βρισκόμαστε. Σιγά σιγά δεν έχουμε μπει κανονικά στους καρναβαλικούς ρυθμούς. Το τριώδιο, Αγγελική, έχει ανοίξει ναι. από την Κυριακή. Αλλά οι εκδηλώσεις αρχίσουν να κορυφώνονται από την Τρίτη που έχουμε και την επίσημη έναρξη. Όπως θα μας μιλήσει ο κύριος Αντιδήμαρχος. Κύριε Δημάκο, θα μας πείτε λίγα λόγια για το καρναβάλι το οποίο προσπαθείτε φέτος να δώσετε μια καινούργια όθηση μετά τα 3 χρόνια του κορονοϊού που δεν έγινε 20, 21 και 22 και τα περσινό που, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, μισοέγινε από κάποιους λόγους που δεν θέλουμε να εξετάσουμε τώρα. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου καλό μήνα, καλή άνοιξη. Η άνοιξη είναι αυτή που μας αναζωογονεί, μας εμπνέει και μας δυναμώνει. Με αυτή την ευκαιρία λοιπόν και με την ευκαιρία των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην πόλη της Ιγουμενίτσας, στο Δήμο Ιγουμενίτσας γενικότερα, ήθελα να πω ότι καλούμε όλο τον κόσμο να αποκαλωδιοποιηθεί, να σπάσει έστω και για λίγο τα τείχη που έχει φτιάξει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες στιγμές. Να επιλέξει τον δρόμο της κινητοποίησης, της ξεγνιασιάς, όπως προστάζει το καρναβάλι. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το κανάλι σας και εσάς προσωπικά, που μας δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με εσάς και με τους τηλεθεατές σας. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους σε μια σειρά καρναβαλικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας από την Πέμπτη το απόγευμα. Έχουμε την Τρίτη να σας διορθώσω. Να πω μόνο, δεν ξέρω, Φίλιππε, τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει επιστροφή. Έχει επιστροφή ο κύριος Αντιδήμαρχος, ναι, σας ακούω. Ωραία, μ' ακούει οπότε. Κύριε Αντιδήμαρχε, λοιπόν, αυτό που κατάλαβα αρχικά, πολύ σωστά τα είπατε, ότι ο κόσμος μέσα σε όλη αυτή την δύσκολη καθημερινότητα έχει σίγουρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ξεδώσει λίγο, να χαλαρώσει, λίγο να χαμογελάσει. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το καρναβάλι. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένως και ο Φίλιππος είπε ότι αυτά τα χρόνια δεν γινόταν καρναβάλι. Κοιτάξτε, δεν είναι η μέρα για να τα πούμε αυτά, αλλά είχε ατονίσει και εμείς προσπαθούμε με μια καινούργια έτσι, δημοτική αρχή που η φιλοσοφία μας και ο τρόπος προσέγγισης είναι τελείως διαφορετικός, με μια δυνατή ομάδα να αναβιώσουμε το καρναβάλι μαζί με διάφορα δρόμενα τα οποία είχαν ατονίσει και αυτά στο πέρας του χρόνου στον ευρύτερο Δήμο Ιγουμενίτσας. Να πω εδώ, Αγγελική, εγώ ότι το καρναβάλι Ιγουμενίτσας επίσημα είχε ξεκινήσει στο 1987. Βέβαια, το μεγαλύτερο event από το καρναβάλι ήταν ο γάμος στο Καστρί, ο οποίος το χρονικό του ξεκίνημα δεν μπορώ να το προσδιορίσω, είναι από τα πιο παλιά έθιμα και είχε προχωρήσει παλιότερα το καρναβάλι με μια μεγάλη καρναβαλική παρέλαση το Σάββατο στην Ιγουμενίτσα, μια παρέλαση στην Πέρδικα και δεν μπορούμε να ξεχάσει κανένας της ηλικίας μας, θα το πω έτσι, που έχουμε περάσει κάποια κούλουμα στο Δρέπανο τα οποία ήταν φανταστικά, που ήταν διέθεται ο Δήμος όλο το Σαρακοστιανό τραπέζι και τα παιδιά χαίρονταν πάρα πολύ με το πέταγμα του Αϊτού στο Δρέπανο. Ποιος δεν το έχει νιώσει αυτό εδώ, όσοι μας παρακολουθούν και θυμούνται αυτά τα χρόνια τότε. Τώρα είχε τονίσει πολύ σωστά, μόνο να πω όντως, να το υπογραμμίσω κι εγώ, ότι αυτό που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ότι είναι νέα δημοτική αρχή μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και του Οκτωβρίου. Οπότε να πούμε λίγα λόγια, λίγες περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει η Δημοτική Αρχή και να ξεκινήσουμε από την Τσικνοπέμπτη.
Όχι, ξεκινάμε την Τρίτη, θα το πω πάλι, θα διακόψω, επειδή έγινε ένα λάθος. Ήταν να ξεκινήσει το καρναβάλι την Τσικνοπέμπτη, θα ξεκινήσει όμως την Τρίτη η έναρξη του καρναβαλιού. Θα μας πει ο λόγος τον κύριο Αντιδήμαρχο. Συγγνώμη λοιπόν. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια επίσημη έναρξη καρναβαλιού για πάρα πολλούς λόγους. Σε αυτό το σημείο λοιπόν συμμετέχουν οι σχολές χορού της πόλης μας, διάφορα μουσικά σχήματα της περιοχής με μεγάλο σεβασμό στην παράδοση και φυσικά υπάρχουν πολλές εκπλήξεις και πολλά δρόμενα. Είναι το πρώτο μεγάλο κομμάτι το οποίο γίνεται και ουσιαστικά ενισχύει τα όλα τα επόμενα δρόμενα τα οποία έχουμε να παρουσιάσουμε σε όλη την επικράτεια του Δήμου Γουμανίτσας, όχι μόνο στην πόλη της Γουμανίτσας. Θα μπορούσα να σας πω ότι έχουμε νυχταρινή παρέλαση, έχουμε παρέλαση καρναβαλιστών, έχουμε το θέατρο Φάος, μια πολύ καλή δυνατή ομάδα θεατρική η οποία δραστηριοποιείται στην πόλη μας, η οποία θα συμμετέχει, θα συνοδεύει τον Διόνυσο. Έχουμε βέβαια και μια φανταστική βασίλισσα όπως αρμόζει πάντα για την παρέλαση. Να σας πω ότι περιφερειακά θα γίνουν σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα, έχουμε δράσεις με ξεφάντωμα, με τσικνίσμα, με δράση για τα παιδιά. Να σας πω ότι στην Πέρδικα έχουμε έκθεση φωτογραφίας, η οποία είναι αφιερωμένη σε αυτό τις 60 χρόνια του καρναβαλιού, μετράνε και εγώ παραπάνω, 80 χρόνια, τα οποία θα υπάρχει μια έκθεση σε όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών. Υπάρχει βέβαια ο Σύλλογος Ποντίων και Μικρασιακών που κάνει βραδιά δημοτική. Έχουμε την παρέλαση η οποία θα γίνει και εκεί στις 18 του μηνός Κυριακή. Και η παρέλαση του Δήμου Γουμανίτσας, η οποία θα γίνει το Σάββατο, θα είναι ένα μεγάλο γεγονός. Συμμετέχουν οι αθλητικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικοί, οι λαογραφικοί, συμμετέχει όλος ο κόσμος, συμμετέχει το ΚΔΑΠ του Δήμου μας. Η αλήθεια είναι ότι αγκαλιάσανε αυτές τις εκδηλώσεις με μεγάλη θέρμη όλο το κομμάτι του Δήμου και οι επαγγελματίες. Υπάρχει μια πολύ δυνατή ομάδα εθελοντών που μας στηρίζει σε όλο αυτό το κομμάτι. Να σας πω ότι το κλείσιμο του καρναβαλιού θα είναι στο Καστρί, όπως είπε και ο Φίλιππος πριν. Εκεί να σας πω ότι να ενημερώσω για τους τηλεθεατές σας ότι χρονολογείται τα τέλη του 18ου, αρχές 19ου αιώνα. Ουσιαστικά ήταν επί τουρκοκρατίας και ήταν ένας τρόπος ότι οι κυνηγημένοι από τους κατακτητές να μπορούν να μεταμφιεστούν, να δουν τις οικογένειές τους και φυσικά να στατηρίζουν τον κατακτητή. Εκεί βέβαια θα γίνει και ο παραδοσιακός γάμος. Φυσικά Τσικνοπέμπτη θα υπάρχει παντού, με φωτιές, με τσικνίσματα όπως αρμόζει κάθε φορά. Και φυσικά έχουμε και το κυνήγι του Φανάνου του Σταυρού που είναι και ενηλίκων και παιδών. Μέσα σε όλα αυτά θα ήθελα να σας προσκαλέσω και σας προσωπικά να μας επισκεφτείτε, να ζήσουμε μαζί το καρναβάλι, είναι μια βιωματική διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και με το καλό θα προσπαθήσουμε να έρθουμε και εμείς στην Ιγουμενίτσα και να πάρουμε μέρος στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Να πω ότι είναι πλούσιο το πρόγραμμα και αξιόλογη η προσπάθεια που κάνετε σε αυτό που πάτε να χτίσετε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια εσείς τώρα αναλάβατε τα ηνία. Είστε νέα δημοτική αρχή και είναι αξιόλογη η προσπάθεια που κάνετε σε αυτό το κομμάτι, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε καρναβάλι τα τελευταία χρόνια και λόγω του κορονοϊού. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια, πλούσιο το πρόγραμμα και το μόνο βέβαιο, το είπαμε και στην αρχή να το ξαναπούμε, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεσκάσει και είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Εγώ να πω, Αγγελική, ότι ο κόσμος ψάχνει να βρει την Ιθάκη του στο καρναβάλι της Ιγουμενίτσας, του Δήμου Ιγουμενίτσας, και θα κάνω μια μικρή πάσα στον Αντιδήμαρχο για να μας πει λίγα λόγια για το φετινό κόνσεπτ του καρναβαλιού. Α, ναι, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα λοιπόν να σας πω από
αυτή τη στιγμή, ότι το κεντρικό θέμα του καρναβαλιού φέτος είναι αφιερωμένο στον Οδυσσέα. Στον Οδυσσέα που ψάχνει την θάκη του, στον Οδυσσέα ο οποίος περιπλανήθηκε τόσο πολύ. Να πούμε ότι σύμφωνα με τη μυθολογία η σπηλιά του Κύκλωπα Πολύφημου βρίσκεται στην περιοχή μας. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα καλό άνοιγμα σε αυτό, ώστε να μπορούμε και αυτό ο κόσμος να γνωρίσει καλύτερα και αυτό το κομμάτι της περιοχής. Πολύ ενδιαφέρον το κόνσεπτ του καρναβαλιού και να πω μόνο ότι σημασία βέβαια έχει και το ταξίδι, ο δρόμος. Πάντα το ταξίδι είναι πολύ σημαντικό. Συνοδοιπόροι σε όλο αυτό το ταξίδι είναι και η ομάδα του Αντιδημάρχου. Εδώ είναι κάποιες κυρίες που είναι μαζί μας σήμερα, οι οποίοι είναι όλοι εθελοντές. Και μπορεί να μας πει και ο κύριος Αντιδημάρχος λίγα λόγια για τους συνεργάτες του για το καρναβάλι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, καθένα χωριστά και όλους μαζί. Έχουν βγάλει ψυχή, αυτή την υπηρώτικη ψυχή που θα δώσει το δυνατό υπηρώτικο ξεφάντωμα, τη δυνατή υπηρώτικη φιλοξενία. Καλούμε λοιπόν όλους όσους μας ακούνε να έρθουν να το ζήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Οπότε να πούνε και μια κουβέντα οι κυρίες Αγγελική και να σε καλησπερίσουμε και να σου πούμε καλή συνέχεια. Εννοείται. Σας περιμένουμε όλους στο καρναβάλι του Δήμου Οικουμενίτσας. Θα έρθουμε τότε. Θα έρθουμε. Ωραία. Σας περιμένουμε όλους. Και σίγουρα βέβαια, πέρα από την αξιόλογη προσπάθεια που κάνει ο Δήμος, αυτό το εγχείρημα, πολύ σημαντική είναι και η ανταπόκριση του κόσμου. Όπως είπες, πολλοί είναι εθελοντές. Είναι μόνο εθελοντές από ό,τι γνωρίζω. Έτσι, και εντάξει, και κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι βοηθάνε. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι εθελοντές. Και στηρίζεται όλο αυτό το πρόγραμμα και σε χορηγίες και σε προσφορές συμπολιτών για να προχωρήσει. Όλοι με κάποιον τρόπο προσπαθούν να βοηθήσουν να ξαναγίνει θεσμός, να χαρούν, να έρθει έστω και για λίγες μέρες αυτό το χαμόγελο στα χείλη, να φύγει ξενιασιά. Γιατί, Αγγελική, κακά τα ψέματα, έχουμε κουραστεί από όλες αυτές τις κακές ειδήσεις τώρα. Και αυτό τώρα και σήμερα, σαν πρώτη μέρα της άνοιξης, πρώτη μέρα του μήνα, έπρεπε να πούμε και κάτι διαφορετικό. Το καρναβάλι έρχεται, από την Τρίτη ξεκινάει, μέχρι τις 18 είμαστε εδώ για να διασκεδάσετε. Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Ναι, παρακαλώ. Να κλείσει ο κύριος Αντιδήμαρχος. Θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι μια αρχή όλων των εκδηλώσεων και τέλος πάντων τη θέλησή μας για κάτι διαφορετικό σε αυτόν τον τόπο. Θα θέλαμε να σας έχουμε δίπλα μας και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις, είτε αθλητικές, είτε το κομμάτι της παιδείας που έχουμε και φυσικά τις πολιτιστικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Σας περιμένουμε. Με μεγάλη χαρά θα έρθουμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φίλιππε, αν δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Εγώ σε ευχαριστώ. Όχι. Κλείσαμε αρκετά, Αγγελική, αυτό που είπαμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσω βέβαια. Την Τρίτη να θυμίσουμε για μια ακόμα φορά τώρα ότι είναι η έναρξη στις 5 η ώρα. Εάν θελήσεις, μπορούμε να κάνουμε την Τρίτη μια σύνδεση με μεγάλη χαρά, εννοείται. Με μεγάλη χαρά να ξανασυνδεθούμε και από εβδομάδα στην έναρξη των εκδηλώσεων. Να σας ευχαριστήσω όλους και σε ένα Φίλιππε και τον κύριο Αντιδήμαρχο. Αλλά και όλες τις γυναίκες εθελοντές. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Σας.